και κάπως έτσι σε χαιρετώ. Να κλείσω. Αχ, το φαΐ. Καλέ, έχω αρακά. Φίλες και φίλοι αυτού του καναλιού, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο ακόμα. Λοιπόν, σήμερα, για να μην τα πολυλογώ πάλι, θα έχουμε βίντεο μακιγιάζ. Θα δείξουμε προϊόντα τα οποία τα έχω από πριν που δεν τα έχουμε δει όμως μαζί. Δύο παλετούλες που σας είχα δείξει. Θα δούμε δύο καινούργια, ολοκένουργια προϊόντα τα οποία είναι από τα ξένα. Έρχονται από τα ξένα, θα σας τα εξηγήσω στην πορεία. Είμαι πάρα πολύ ευδιάθετη και είμαι έτοιμη για να μακιγιαριστούμε. Σεις είστε? Πάμε να ξεκινήσουμε με τα μάτια και με την παλέτα Falling For You από την εταιρεία Ace Beauty, η οποία είναι μια εταιρεία που σας είπα δεν την είχα ξαναδοκιμάσει. Και αν δεν ήταν η ξαδέλφη να μου την δώσει, να μου τη χαρίσει, διότι δεν της κάναν τα χρώματα, δεν θα τη δοκίμαζα ποτέ. Δεν είναι η πρώτη εντύπωση σήμερα. Την έχω δοκιμάσει, την έχω ξαναφορέσει κάποιες φορές και θέλω να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Μια εταιρεία που σου ξαναλέω που δεν την ήξερα, δεν ήξερα καθόλου τι απόδοση θα έχει, τι δουλειά κάνει. Παιδιά, είναι εξαιρετικής απόδοσης, πολύ καλά τα χρώματα, τα μάτα πλώνονται φοβερά, τα σήμερα είναι πάρα πολύ καλά, κρατάνε όλη τη μέρα, δεν πάνε πουθενά. Καταπληκτικό. Έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα και παρόλο που λέει Falling For You και έχει φύλλα φθινοπόρου, εγώ θα τη χρησιμοποιήσω τώρα που είναι φθινόπωρο και καλοκαιριάς, γιατί για μένα δεν υπάρχουν χρώματα φθινοπόρου, χρώματα καλοκαιριού, τα παίρνεις και τα κάνεις ό,τι θες. Άσε που εδώ υπάρχουν καλοκαιρινά τούμπανα, όπως βλέπεις. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσω με αυτό εδώ το πορτοκαλοκοραλί, το έντονο, νίον θα το έλεγε κανείς, που όμως, παρόλο που φαίνεται χρώμα δύσκολο, σε πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και δουλεύει πάρα πολύ καλά. Θα πάω και θα το τοποθετήσω στην εξωτερική μου τη γωνία, εδώ. Παρότι φαίνεται λοιπόν έντονο, βλέπεις τι ωραία που απλώνεται. Το μόνο που έχω να πω για αυτή την παλέτα, ότι δεν έχει χρώματα. Εντάξει, μαύρο δεν έχει, αλλά έχει αυτό το σκούρο μελιτζανί και βολεύεσαι. Δεν έχει ένα μεταβατικό, ένα κοκαλί, ένα μπέζ, κάτι τέτοιο. Έχει ένα πορτοκαλί, πιο ανοιχτό από αυτό που χρησιμοποίησα. Θα το πάρω ελάχιστα στο πινέλο, ελάχιστα, έτσι για να το περάσω στα τελειώματα. Η αλήθεια είναι πως δανείστηκα μια ανοιχτόχρωμη για να μπλεντάρω λίγο κάτω από το φρύδι από την παλέτα NYX Ultimate Shadow Palette. Είναι η Neutrals. Οι Warm Neutrals. Θέλω τώρα να χρησιμοποιήσω ποιο. Να πάω στα κλασικά, αυτά τα καφέ κόκκινα, ή να πάω στο αυτό το μοβ που το λατρεύω. Να πάω σε αυτό το σκούρο καφέ. Ας ξεκινήσω λίγο με αυτό το μοβ. Και παρόλο βλέπεις που είναι έντονο το πορτοκαλί και πάλι βλέπεις ότι φαίνεται από μέσα το μοβ που βάζουμε. Είναι μοβ το οποίο πραγματικά δεν κάνει μπαλώματα και δεν κάνει κενά. Όλα τα χρώματα, ακόμα και το σκούρο το μελιτζανί που είναι δύσκολο σας έχω πει για παλέτες, δεν κάνει κενά καθόλου. Και θα αναρωτιέσαι πού το πάει η κυρία. Δεν ξέρει να σου πει η κυρία. Και δεν την ενδιαφέρει κιόλας. Απλά παίζει. Και σου δείχνει φυσικά για να το μυστεί λίγο παραπάνω η κόνχη μας. Θα πάρουμε από το μελιτζανί αυτό εδώ. Και λίγο από το καφέ κάτω, αλλά κυρίως από το μελιτζανί. Και θα το τοποθετήσουμε εδώ εξωτερικά για να δώσουμε λίγο παραπάνω ένταση στην εξωτερική μας γωνία. Κάτσε να βρέξουμε λίγο το πινελίνι μας. Και χωρίς βρεγμένο πινέλο δεν έχουν κανένα θέμα, εγώ τώρα ήθελα να το βρέξω για πιο έντονο. Και να πάρω πιο λες, να πάρω αυτό λες και μετά ένα πιο ανοιχτό ροζ, ναι. Ειδικά αν βραχούνε, παιδιά, ειδικά αν βραχούνε, δεν παίζονται. Δεν είναι πολύ ωραίο, πολύ έντονο, ε. Και εδώ, στην εσωτερική γωνία που αφήσαμε, για να μπλέξουμε και με το άλλο, θα βάλω αυτό, το πιο ανοιχτό. Πού θα πας να ήξερα πού θα πας με αυτό το look. Αυτό που έκανα και δεν είδες εσύ είναι ότι με λίγο με το μελιτζανί και με ένα πινελάκι υπογωνία έκανα ψηλό, έβαψα εδώ μέσα τη γωνία μου από μέσα την υγρή γραμμή για να μην φαίνεται άσπρο κενό και λίγο έτσι τις πάνω βιβάρδες να τις τονίσει. Έβαλα μάσκαρα.
την οποία έχω ακόμα υποδοκιμή, αλλά μάλλον μου αρέσει. Και έβαλα και ωραίες λιτές λιφαριδούλες. Μπορεί ακόμα να σου φαίνεται έντονο, όταν ολοκληρωθεί ο μακιγιάζ δεν θα σου φαίνεται. Πάμε τώρα στο επόμενο προϊόν για το οποίο ψοφάω πώς και πώς να σου μιλήσω. Είναι ένα από τα προϊόντα τα οποία μου ήρθαν από τα ξένα. Μου το φέρανε από την Γαλλία. Πήγε η μαμά μου και η θεία μου στη Γαλλία και μου φέρανε δύο πράγματα, τα Sephora Γαλλίας, τα οποία δεν έχουμε εμείς εδώ. Το ένα λοιπόν είναι από εταιρεία Charlotte Tilbury και είναι αυτό εδώ το υπέρ προϊόν. Λοιπόν, το βλέπω πόσα χρόνια δεν ξέρω και το θέλω θανατηφόρα. Έλεγα να το πάρω από το Cult Beauty, είχε τελωνία τώρα με την Αγγλία κλπ. Δεν είχα από πού να το πάρω. Η Charlotte Tilbury είναι μια luxury εταιρεία, Charlotte. Η Charlotte είναι μια YouTuber / makeup artist των διασύμων κλπ. Και μέσα σε όλα τα υπερπροϊόντα που έχει κάνει, γιατί όλα της πρέπει να είναι καταπληκτικά. Δεν έχω ποτέ δοκιμάσει την εταιρεία. Φαίνονται εξαιρετικά και ποιοτικά και το αποτέλεσμά τους. Μου είχε κάτσει αυτό το Hollywood Flawless Filter. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις εσύ. Λοιπόν, θα το βάζω και συγχρόνως θα σου λέω και τι είναι. Είναι ένα illuminator, θα το έλεγα, δηλαδή δίνει το αποτέλεσμα του ψεύτικου φίλτρου, του instagramικού, των celebrities. Και τι είναι? Είναι ένα προϊόν, έχει και λίγο χρώμα, το οποίο το βάζει στο πρόσωπό σου με τρεις τρόπους. Ο ένας είναι αυτός που τον φοράω εγώ αυτή τη στιγμή. Το βάζεις σαν μια βάση στο πρόσωπό σου, όπου σου δίνει τρομερό ωραίο αποτέλεσμα και δεν είναι μόνο ότι σου δίνει λάμψη, σαν να σου κάνει και μια ψιλοκάλυψη. Λοιπόν, έκλεισε πάλι η κάμερα, συγγνώμη παιδιά, και δεν σας ολοκλήρωσα. Φοριέται λοιπόν με τρεις τρόπους. Το τρόπο που τον έβαλα εγώ σε όλο το πρόσωπο, σαν βάση για το μακιγιάζ, το φοράς και μόνο του και απλά κάνεις το υπόλοιπο μακιγιάζ σου, λίγο concealer και contour, και μπορείς να το βάλεις και φυσικά σαν κανονικό highlighter στα ψηλά σου σημεία αφού τελειώσεις το μακιγιάζ σου. Α, και το ανακατεύεις με το foundation. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω ένα make-up από πάνω, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει και δύο φορές όλες και όλες. Essence Pretty Natural με το ιαλουρονικό και aloe vera. Δεν ξέρω γιατί δεν το έχω φορέσει. Ξέρεις, δεν είναι πάντα ο λόγος ότι δεν φοράς κάτι που δεν σ' αρέσει. Παίρνεις άλλα, εγώ ας πούμε όλη την ώρα, το ξεχνάς. Δείχνει ας πούμε ότι απλώνεται πάρα πολύ ωραία αυτή τη στιγμή. Μεσαία κάλυψη. Πάω να κάνω λοιπόν γρήγορα τη βάση μου, εφόσον δεν έχω κάτι καινούριο για να το αναλύσουμε. Αχ, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το προϊόν. Στο δέρμα το κάνει, μπορείς να το φορέσεις αυτό και μόνο του σαν βάση. Και να κάνεις από πάνω το contour σου, να κάνεις τα λίγο concealer και είσαι έτοιμη. Πολύ ωραίο. Δεν γυαλίζεις δηλαδή άσχημα. Και θα σε πάω τώρα σε ένα προϊόν το οποίο επίσης μου ήρθε από τα ξένα, από το Sephora Γαλλίας. Και πραγματικά, δεν ξέρω αν και εσύ είχες πάρει αυτή την αιμονή μου, το χρησιμοποιούν όλοι, το χρησιμοποιούσαν όλοι. Κάποτε ήταν εντάξει, δεν υπήρχε δεύτερο. Ακόμα και τώρα είναι must have και το θέλω χρόνια. Χρόνια. Πάλι δεν μπορούσα να το πάρω γιατί δεν είχε μια τελωνίο, μία το ένα, μία το άλλο, δεν υπάρχει εδώ, απορώ γιατί. Και φυσικά μιλάω για το Tarte Shape Tape, το concealer, παιδιά. Δεν το πιστεύω ότι το έχω στα χέρια μου και το κρατώ και το βλέπω. Το έβλεπα πάντα από μια κάμερα. Δεν μπορούσα με τίποτα να καταφέρω να το πάρω. Δεν ξέρω, είχα 2-3 φορές προσπαθήσει και δεν μπόρεσα. Δεν ξέρω γιατί. Πήρα την απόχρωση 22 N είναι neutral, 22 είναι ή 2,2 τώρα, να. Light neutral, νομίζω είναι εξαιρετική απόχρωση. Το 98% των ανθρώπων που το χρησιμοποιούν είναι ερωτευμένοι, το θεωρούν στα 3 καλύτερα concealer τους. Και ήθελα πραγματικά να δω και εγώ το γιατί. Δεν σου κρύβω, το έχω χρησιμοποιήσει ήδη κάποιες φορές για να έχω μια άποψη να σου πω. Λοιπόν, είναι πολύ καλυπτικό. Κάποιοι το συγκρίνουν με το ELF το κάμω. Όμως πρέπει να σου πω ότι το ELF το κάμω, επειδή το έχω και αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πιο ξηρό νομίζω από αυτό. Αυτό απλώνεται πάρα πολύ πιο εύκολα.
και δεν έχεις αυτό το άγχος να τρέξεις, να προλάβεις για να το μπλεντάρεις. Μπλεντάρεται στο πουθενά, ανέμακτα, πανεύκολα, είναι όντως πάρα πολύ καλυπτικό, όμως αν βάλεις τη σωστή ποσότητα, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Δεν φαίνεται περίεργο κάτω από τα μάτια μετά από ώρες. Το έχω φορέσει και σεταρισμένο και ασετάριστο και πρέπει να σου πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν το περίμενα γιατί λέω τώρα μήπως όλες αυτές που το χρησιμοποιούν είναι πολύ νέες, δεν έχουν κανένα θέμα στο πρόσωπό τους. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι για πολύ μικρές ηλικίες. Δεν θα βάλω και λίγο ακόμα εδώ. Κανένα πρόβλημα. Δεν σε στουμπώνει. Μπορείς να βάλεις κι άλλο από πάνω. Είναι πάρα πολύ ευκολοάπλωτο, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το καλό του. Ευκολοάπλωτο. Θεωρούσα ότι λέω τελικά να δεις θα το πάρω στα χέρια μου και θα πω γι' αυτό τόσος δώρος. Δεν ξέρω αν είναι ότι δεν υπάρχει δεύτερο. Όχι, έχω χρησιμοποιήσει πολύ ωραία κονσίλερ και πολύ οικονομικά. Είναι όμως πραγματικά, δεν ξέρω αν το συγκρίνω με κάτι, πάντως από μόνο του, σαν προϊόν, είναι πάρα πολύ καλό. Θεωρώ ότι αξίζει, αξίζει. Θα το σετάρω με την χούντα μου. Έτσι λιγάκι από κάτω. Ένα λιτό, που δεν το λες και πολύ λιτό, έτσι, έτσι λιγάκι. Έχουν αρχίσει και οι ζέστες τώρα και αρχίζουμε και υδρώνουμε, εγώ τουλάχιστον. Έχω θέμα με τη ζέστη, το ξέρεις, υδρώνω πάρα πολύ. Το υπόλοιπο πρόσωπο απλά θα το ταμπονάρω με λίγη πούδρα παντού. Έκανα τα φρύδια μου πολύ γρήγορα με το μολύβι, το Skinny Definer Brow Artist, καινούριο για μένα από L'Oreal. Είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά το χρώμα, αυτό το Dark Blonde, δεν ξέρω, κάτι δεν μου αρέσει. Είναι λίγο ίσως πιο θερμό από ό,τι θα ήθελα εγώ. Δεν φαίνεται πολύ, αλλά νομίζω πως ναι. Πάμε να αφαιρέσω ό,τι πούδρα έχω από κάτω. Εγώ γιατί αυτό το προϊόν δεν το είχα πάρει, που είχα πάει 2 φορές Αμερική. Καλά, την πρώτη, εντάξει, θα πες πιο παλιά. Πώς και δεν το πήρα, πώς και... Τι χαζί που είμαι. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Θα κάνω ένα πολύ, πολύ γρήγορο έτσι ζέσταμα. Δεν θέλω contour. Θέλω ένα ζέσταμα. Θα χρησιμοποιήσω το Hoola από Benefit. Ξέρεις ότι είναι από τα αγαπημένα μου bronzer. Forever. Ό,τι και να δοκιμάσω, ό,τι και να χρησιμοποιήσω, επιστρέφω. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο και το χρώμα του concealer. Άσχετο τώρα, λέω εγώ τα δικά μου. Δεν είναι πολύ ανοιχτό, είναι ό,τι πρέπει να σε καλύψει και να σε φωτίσει. Φωτίζει πάρα πολύ ωραία. Ποια από σας το έχει, πείτε μου. Ποια από σας το έχει και τι γνώμη έχει. Έχει βγει και ένα καινούριο shape tape τώρα, τελευταία. Ούτε χρόνος είναι. Νομίζω το οποίο είναι πιο ενυδατικό. Όχι, εμένα μου αρέσει αυτό που είναι σταθερό όμως. Μου αρέσει πολύ. Πάμε να βάλουμε και λίγο ρουζάκι. Θα βάλω λίγο ρουζάκι. Θα βάλω από Huda, που έχω και καιρό να το βάλω και μου αρέσει πάρα πολύ, το Healthy Peach, το Cheeky Glowish Rouge από Huda Beauty. Έτσι ψηλά, έχει μια πάρα πολύ ωραία απόχρωση υγείας. Δεν βάφει, σου έχω ξαναπεί πολύ έντονα. Αλλά είναι ωραίο. Είχα καιρό να βαφτώ τόσο έντονα. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ περίεργο. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο, ε. Αυτό χωρίς, αυτό με. Λοιπόν, τελείωσα και με τα μάτια μου. Έβαλα λίγο την πορτοκαλί αυτή, την ανοιχτή από κάτω και λίγη μάσκαρα, τίποτα άλλο. Τέλος, δεν θέλω κάτι άλλο. Και πάμε σε αυτή την παλέτα. Κοίταξε, εγώ τελευταία δεν βάζω πολλά highlighter, δεν ξέρω γιατί, δεν τα έχω όρεξη.
Αυτή όμως, η ξαδέρφη λοιπόν μου έδωσε αυτή την παλέτα, όπως θυμάσαι μου έδωσε και αυτή. Και ξανά μου ήρθε η αγάπη για τα highlighters. Είναι πάρα πολύ ωραία χρώματα. Είναι έντονα, έντονα. Ναι, μεν μπορείς και να τα χτίσεις, αλλά είναι έντονα. Τώρα εγώ θα βάλω λίγο, αν και θα μου άρεσε πολύ και να άφηνα έτσι το look. Ναι, απίστευτο. Όμως εγώ θα πάρω λίγο, είναι όλα εξαιρετικά, αυτό το πορτοκαλί λίγο μου μιλάει παραπάνω. Θα το πάρω με ένα πινέλο τέτοιο, γιατί δεν θέλω να, ξέρεις, να είναι πολύ σε ένα σημείο. Το θέλω ολούθε. Το θέλω λίγο να το κάνω λάμψη μαγική από μέσα. Πολύ λίγο. Βλέπεις, άμα θες, γίνεται πάρα πολύ όμως. Φοβιστικά πολύ. Εγώ τώρα το θέλω μόνο λάμψη, έτσι παντού. Εν τω μεταξύ, αυτό που είναι λίγο πίτσι, νομίζω είναι πολύ κολακευτικό για το δέρμα. Τι λες κι εσύ. Στα χείλια, δεν θέλω πολλά. Μη σου πω να βάλω και ένα σκέτο gloss. Θα βάλω αυτό το Essence, το Extreme Shine, το πολύ αγαπημένο μου. Τι λες. Άντε, άντε, να βάλω και ένα μολύβι. Θα πάρω, αυτό έπεσε μπροστά μου τώρα από NYX, το Natural. Πάρα πολύ μιλάμε, ελάχιστα πράγματα. Είδες πόσο φυσικό είναι αυτό, είναι τα χείλη, αλλά λίγο καλύτερα. Και θα πάω και θα περάσω και το lip glossάκι μου από πάνω. Και είμαι, αν ανοίξει, και είμαι έτοιμη, έτοιμη, έτοιμη. Εντάξει, δεν ξέρω και τι ώρα είναι. Μπορεί και να βιάζομαι, μπορεί να έχω αργήσει να πάρω τα παιδιά. Όλα τα κάνω γρήγορα, όλα τα κάνω με ένα τρέξιμο, παιδί. Θέλω μια φορά να μην έχω να κάνω τίποτα και να κάτσω εδώ να γυρίζω ώρες, να μιλάω. Δεν μπορώ. Γενικώς με ό,τι χρησιμοποίησα σήμερα μου αρέσει πάρα πολύ. Το αποτέλεσμα μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Με αυτά τα δύο είμαι ενθουσιασμένη. Πρώτον γιατί τα θέλω χρόνια και επιτέλους τα πιάνω. Και γιατί δεν είναι απλά, δεν ήταν ένας μύθος στο μυαλό μου ή μια έτσι, ξέρεις, ένα όνειρο θερινής που ξύπνησα και λέω Παναγία μου, εφιάλτησε ο δρόμος της Λεύκης. Όχι, μου άρεσαν πάρα πολύ. Καλά, το κονσίλερ σε συνδυασμό δε με την πούδρα την Χούντα, αυτή η πούδρα κάνει τα πάντα να φαίνονται όνειρο. Είναι που είναι αυτό, τώρα αυτό δεν θα πάει όλη μέρα, δεν θα χαλάσει, κάτσε να έρθω κοντά, δεν θα χαλάσει, δεν θα μπει σε γραμμές, θα μείνει έτσι εκεί. Αλάμπαστερ. Και το make-up, μια χαρά είναι, γιατί αυτό το foundation δεν το φόρεσα. Και κάπως έτσι σε χαιρετώ. Να κλείσω. Αχ, το φαΐ. Καλέ, έχω αρακά. Παρατρίχα. Εντάξει, ευτυχώς μελωμένο ότι πρέπει ο αρακάς. Αλλιώς δεν θα τρώγαμε αρακά, θα τρώγαμε μαύρη κατάρα, θα τρώγαμε. Μαύρο κουρκουμπίνι. Χάρηκα πάρα πολύ. Ελπίζω να σας άρεσε το tutorial. Και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Σας φιλώ και περιμένω τα σχόλιά σας. Πάλι μου έκλεισε την ώρα της χαιρετούρας. Αν σας άρεσε λοιπόν το βίντεο και εγώ, κάντε ένα like και ένα subscribe. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Χωρίς να κλείνει η κάμερα, ελπίζω. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Γεια σας, σας φιλώ.